το βιβλίο νομίζω ότι είναι ένα κατασταλγμα από πολλά πράγματα. Αυτό το βιβλίο, το θαύμα και η τραγωδία, με αφορμή βέβαια τα 200 χρόνια της Επανάστασης, είναι ένα κατασταλγμα από πολλή δουλειά. Δηλαδή, η δουλειά μου πάνω στο λαϊκό πολιτισμό, η δουλειά μου πάνω στο Σεφέρι, μια δουλειά που είναι ακόμα ανέκδοτη, που μιλάει για την σημερινή κρίση του κόσμου μας. Όλα αυτά τα πράγματα και τα μυθιστορήματα, διότι μέσα από τα μυθιστορήματα, τα προσωπικά μου μυθιστορήματα που ήταν πολύ βιωματικά, έψαχνα πάντα το συλλογικό. Εκείνο που αναζητούσα είναι μέσα από το προσωπικό, μέσα από το οικογενειακό δράμα μιας ορισμένης εποχής του 1950, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, τι ήταν αυτό που μας έκανε αυτό που είμαστε. Δηλαδή, έχω έναν αδερφό που πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει. Και ενώ πετυχαίνει πάρα πολύ καλά, τελειώνει πάρα πολύ άσχημα, στο τέλος αυτοκτονεί. Μέσα από αυτή την δραματική, τραγική ιστορία, ανοιχνεύω τη συλλογικότητα, δηλαδή τη νοσταλγία του Έλληνα για την πατρίδα του και την απέχθεια του Έλληνα για την πατρίδα του, που δεν μπορεί να στεριώσει στην Ελλάδα. Και το λέω ο αδύνατος γνώστος αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, για μένα είναι τον ίδιο, μια δοκιμή αυτογνωσίας, μια εμπειρία αυτογνωσίας. Μέσα από αυτήν οδηγήθηκα μετά σε μια σειρά δοκίμια, τα οποία δοκίμια μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα. Αλλά δεν το βλέπω ελληνοκεντρικά, με την έννοια ότι δεν είναι η Ελλάδα για μένα το κέντρο του κόσμου, παρόλο που είναι το κέντρο της ζωής μου, διότι αγαπώ την πατρίδα μου, νιώθω ένα βαθύ πατριωτισμό. Παρόλα αυτά, αισθάνομαι ότι η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι αυτού του κόσμου σήμερα και ότι χρειάζεται να ενταχθεί σε αυτό για να καταλάβουμε το δράμα της. Και η Επανάσταση ακριβώς ήταν αυτό το πράγμα. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δούμε την Ελληνική Επανάσταση χωρίς την Ευρώπη. Όλα αυτά μαζί, η σχέση Ευρώπης και Ελλάδας. Το πρώτο βιβλίο που δημοσίευσα λεγόταν «Ελληνισμός και Δύση στο στοχασμό του Σεφέρι». Αυτό ακριβώς το βιβλίο ήταν κατά βάθος μια κρυφή πνευματική αυτοβιογραφία δικιά μου. Γιατί ο Σεφέρις για μένα υπήρξε ένας σπουδαίος δάσκαλος, χωρίς να τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Αλλά διαβάζοντας τα βιβλία του, ένιωθα ότι εξέφραζε απολύτως αυτά που εγώ αισθανόμουν. Και μέσα από αυτή την ιδεατή, νοερή συνέντευξη με τον δάσκαλο, ο οποίος είχε πεθάνει πια, ήταν ένας απών, αλλά τα κείμενά του μου μιλούσαν. Ήταν ζωντανός μέσα από τα κείμενά του. Λοιπόν, εγώ ρωτούσα τον δάσκαλο και ο δάσκαλος μου απαντούσε. Έφτιαχνα ένα μοντάζ, όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα ένα μοντάζ για να φτιάξουμε αυτή την ταινία. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα χωνεύτηκαν μέσα μου. Και όταν φτάνω σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει και έρχεται η Ελληνική Επανάσταση, έχω την ανάγκη να στοχαστώ αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα. Τι είναι η Ελληνική Επανάσταση, τι σήμαινε για μας σήμερα, όχι μόνο, όχι τα γεγονότα καθεαυτά, διότι δεν είμαι ιστορικός, ούτε έχω την αξίωση να φέρω κάτι καινούριο για την Ελληνική Επανάσταση αυτήν καθεαυτήν, αλλά να στοχαστώ τι σημαίνει αυτό το γεγονός που είναι κοσμοϊστορικό πραγματικά και είναι ένα ελληνικό γεγονός, ελληνικό και ένα ευρωπαϊκό γεγονός, να στοχαστώ τι σημαίνει για μας και τι σημαίνει όχι μόνο για τους σημερινούς Έλληνες, αλλά διαχρονικά. Να πάω και πίσω. Να πάω πίσω στην αρχαία Ελλάδα και να πάω και μπρος. Η Ελλάδα, λέω κάπου, έρχεται από πολύ μακριά και πάει κάπου αλλού. Αυτό θέλω να σκεφτώ. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Και είναι κάτι που νομίζω ότι ξεφεύγει από τη συνηθισμένη οπτική γωνία, ας πούμε, της προσέγγισης της Επανάστασης. Ο πολιτισμός στην αφετηρία του είναι πάντα λαϊκός. Από εκεί ξεκινάει. Ξεκινάει από μια συλλογικότητα. Στις αρχαϊκές κοινωνίες το βλέπουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο Όμηρος. Ξέρουμε όμως ότι αυτά ήταν προφορική δημιουργία πρώτα. Λοιπόν, λαϊκός και προφορικός είναι συνυφασμένα. Διότι ό,τι είναι προφορικό είναι ομαδικό. Περνάει από τον ένα στον άλλον. Και αναδημιουργείται και αναδημιουργείται και καταλήγει σε κάτι συλλογικό. Βέβαια, στον Όμηρο ξέρουμε ότι υπήρχαν και ποιητές, συγκεκριμένοι ποιητές, ίσως και ένας ποιητής. Οι μύθοι είναι προφορική δημιουργία. Οι μύθοι έθρεψαν την τραγωδία, την κωμωδία. Από τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή, έως τον Αριστοφάνη, ας πούμε. Αυτά όλα ήταν λαϊκός πολιτισμός. Ήταν πολιτισμός και ήταν συνδεδεμένος με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία ήταν λαϊκός πολιτισμός, η εκκλησία του Δήμου, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι η αρχαιότητα. Μετά περνάμε σε εποχές πιο δύσκολες, την εποχή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του αναλφαβητισμού του μεγάλου
πληθυσμού, του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Ο λαϊκός πολιτισμός όμως υπάρχει, ο προφορικός πολιτισμός υπάρχει, συνεχίζεται. Υπάρχει παντού, σε όλη την διάρκεια και των Βυζαντινών αιώνων, της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκοκρατίας. Αυτός ο πολιτισμός ξαναγεννιέται και το βλέπουμε αυτό στον Καραγκιόζη, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ υπήρχε το δημοτικό τραγούδι, ένα τραγούδι που ενέπνευσε τόσους μεγάλους ανθρώπους, ας πούμε, τον Γκέτε παραδείγματος χάρη, τον Σολομό. Ο Σολομός ξεκίνησε από εκεί, από το δημοτικό τραγούδι. Εκεί ξαναβλέπω πάλι αυτό που είπα πιο πριν, το διχασμό δηλαδή. Υπάρχουν και τα δύο στοιχεία μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, διότι η ελληνική κοινωνία πια δεν ήταν μια κοινωνία αναλφάβητη εντελώς. Η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν αναλφάβητη. Σε αυτή την πλειονότητα του πληθυσμού, ο προφορικός πολιτισμός ήταν κυρίαρχος. Στην Εκκλησία ακούγανε τα Ευαγγέλια. Από την Ευαγγελική γλώσσα πήραν πολλά πράγματα και το βλέπουμε και στα απομνημονέματα του Μακαριάννη. Ότι ακούγανε το Ευαγγέλιο και καταλαβαίνανε αυτή τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Πολύ, πολύ την καταλαβαίνανε, βλέπανε και τις ηχογραφίες, τις αγιογραφίες, ζούσαν αυτόν τον κόσμο και ζυμώνονταν μαζί. Δηλαδή ακούγανε τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής και συγχρόνως υπήρχε το μυρολόγιο της Παναγίας και αυτά είχαν μια όσμωση μεταξύ τους. Επομένως, αν πούμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι λόγιο, που δεν είναι εντελώς λόγιο, γιατί είναι μια κοινή γλώσσα, είναι μια λαϊκή γλώσσα ήδη, θα πούμε ότι υπήρχε μια όσμωση πολύ μεγάλη. Απ' την άλλη μεριά, η λόγια γλώσσα, η Αττικίζουσα κτλ. Ήταν ξένη προς αυτό το λαό. Ο Κοραής που προσπάθησε να κάνει τη Μέση Οδό, πέτυχε κάποια πράγματα, διότι ανανέωσε τη γλώσσα, παραδείγματος χάρη νέες λέξεις μπήκανε από τα αρχαία. Αλλά συγχρόνως δεν κατάλαβε ποτέ το αισθητήριο του λαϊκού πολιτισμού. Παραδείγματος χάρη περιφρονούσε τον Ερωτόκριτο. Δεν κατάλαβε ποτέ τον ψυχισμό του λαϊκού πολιτισμού. Επομένως, εκεί βλέπουμε πάλι το διχασμό, αλλά χωρίς το προφορικό στοιχείο δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και γι' αυτό στο 19ο αιώνα η ρομαντική λογοτεχνία βλέπουμε ότι έχει μια αφόρητη καθαρέβουσα η οποία σήμερα δεν διαβάζεται. Αλλά λίγο-λίγο το πράγμα προχωράει. Πώς προχωράει? Στα τέλη του 19ου αιώνα βγαίνει ο δημοτικισμός. Ο δημοτικισμός είναι ένα ακραίο φαινόμενο πάλι, διότι ακριβώς χτυπάει ένα άλλο ακραίο φαινόμενο, τον καθαρευουσιανισμό. Και έχουμε από μια μεριά το μυστριώτη και από την άλλη μεριά τον ψυχάρι. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαδίζουν ούτε με την πραγματική αρχαία γλώσσα, με την αλήθεια της αρχαίας γλώσσας, ούτε με την ομιλουμένη. Όμως λίγο-λίγο το ένα πουλιάζει το άλλο και βλέπουμε τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, αυτόν τον υπέροχο συγγραφέα, να μιλάει μια λόγια γλώσσα και συγχρόνως να είναι εμβολιασμένη με ιδιωματικά στοιχεία, με ομηρικά στοιχεία. Βλέπουμε όλη αυτή τη συνέχεια του πολιτισμού, όλα αυτά τα στρώματα της γλώσσας σε μια εξαιρετικά χυμώδη γλώσσα. Ο Σολομός, για να πάω πιο πριν, είχε πει ότι οι σοφολογιότατοι θέλουν να μας σηκώσουν τη γλώσσα. Ο κόσμος πολεμάει κάτω από το σταυρό για την ελευθεριά του και οι λογιότατοι θέλουν να μας σηκώσουν τη γλώσσα, να μας πάρουν τη γλώσσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λίγο-λίγο ξεπεράστηκε. Ξεπεράστηκε θαυματουργά, θα έλεγα. Να πως το θαύμα αναδύεται πάλι από την τραγωδία. Είπα ότι η τραγωδία αναδύεται από το θαύμα, αλλά και το θαύμα αναδύεται από την τραγωδία. Γιατί σήμερα έχουμε μια γλώσσα εύρωστη, χυμώδη. Μπορεί να υπάρχουν αγγλικά κτλ. Το γκρίγκλι που λέμε, όμως υπάρχει μια γλώσσα ζωντανή στη λογοτεχνία μας. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Αν δεν υπήρχε αυτή η μαγιά του λαϊκού πολιτισμού, του προφορικού πολιτισμού, δεν θα φτιάχναμε αυτή τη γλώσσα, δεν θα φτιάχναμε αυτή τη λογοτεχνία. Δεν θα είχαμε τον Ελίτη, δεν θα είχαμε τον Σεφέρι, δεν θα είχαμε τον Σικελιανό. Στην αρχή του βιβλίου λέω, αναρωτιέμαι, την πρώτη σελίδα κιόλας, τι κερδίσαμε και τι χάσαμε. Ναι, μεν συγκρούστηκε το κράτος με το έθνος, και όχι μόνο στο επίπεδο το πολιτικό. Το κράτος με το έθνος συγκρούστηκαν διότι υπήρχαν οι ετερόχθονες και οι αυτόχθονες, υπήρχε η ιστορία της μεγάλης ιδέας, αυτό είναι το πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, πώς θα μεγαλώνει το κράτος, πώς θα γινόταν το κράτος, το μικρό κρατήδιο που βγήκε από την Ελληνική Επανάσταση, έπρεπε να μεγαλώσει για να μπορέσει να ξαναβρει το έθνος, ας πούμε, και ήταν τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα και η μεγάλη ιδέα ναυάγησε. Πώς να ταυτιζόταν το κράτος με το έθνος, αυτά καταφέρθηκαν και δεν καταφέρθηκαν. Το κράτος εχθρευόταν την κοινωνία, την παραδοσιακή κοινωνία, διότι έπρεπε να κτίσει κάτι και αυτό έπρεπε να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Δεν μπορούσε να μην υπάρξει ένα κράτος οργανωμένο. Αυτό ήταν το ένα. Λοιπόν, τελικά, παρόλο που συγκρούστηκαν αυτά τα δύο πράγματα, κάπου κάτι δημιούργησαν μαζί. Τελικά, και η κοινωνία και το κράτος. Χωρίς την κοινωνία, το κράτος δεν θα μπορούσε να σταθεί. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς κοινωνία, χωρίς λαό, αν θέλετε. Χρειάστηκε ένας λαός. Αυτός ο λαός ένιωθε συνεχώς προδομένος, πότε προδομένος, πότε αλωτριωμένος. Ο ίδιος δεν το ήξερε. Δηλαδή, κοιτάξτε το θέμα της γλώσσας. Επηρεαζόταν από την καθαρεύουσα. Ο κ. Παθάρης ακόμα γράφει καθαρεύουσα. Ο Καραγκιόζης μιλάει καμιά φορά καθαρεύουσα. Αλλά συγχρόνως την γελιοποιεί. Σύνθεση δεν έγινε ποτέ. Όμως η συνύπαρξη κάτι δημιούργησε. Αυτό το κράτος μαζί με αυτή την κοινωνία κάτι φτιάξαν. Και αυτό το φτιάξαν είναι αυτό που ζούμε σήμερα, ας πούμε. Που μπορούμε με δικά μας εργαλεία, διότι είναι ότι δημιουργήσαμε μια εικόνα της Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδας, η οποία ήταν ευρωπαιοκεντρική. Μας ήρθε από την Ευρώπη. Αυτή η εικόνα ήταν εν μέρη σωστή και εν μέρη λάθος, διότι η Ευρώπη δημιουργούσε, έκτιζε την εικόνα του ελληνισμού μέσα από με δικά της κριτήρια για να φτιάξει το δικό της πολιτισμό. Η εικόνα που δημιουργήσαμε για την Ελλάδα μας δόθηκε από την Ευρώπη. Και η Ευρώπη μας έμαθε πάρα πολλά για την Ελλάδα, γιατί όντως δεν ξέραμε την αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο καλοί μας φιλόλογοι σπουδάσαν στην Ευρώπη, οι αρχαιοελληνιστές. Διότι μάθαμε πάρα πολλά. Ωστόσο η Ευρώπη, η εικόνα που είχε δημιουργήσει για την Ελλάδα η Ευρώπη, δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα όπως ήταν μέσα στο δικό της τα συμφραζόμενα. Ήταν μια εικόνα ευρωπαιοκεντρική, η οποία κτίστηκε από τους Ευρωπαίους για να κτίσουν το δικό τους πολιτισμό. Πήραν τόσα πράγματα από την αρχαία Ελλάδα, από τα πρώτα τη γλώσσα. Όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν εμπολιαστεί και εξακολουθούν να εμπολιάζονται ως σήμερα από ελληνικές λέξεις, ας πούμε, ή από νεολογισμούς. Η οικολογία, ας πούμε, που λέμε σήμερα, είναι ευρωπαϊκή γλώσσα, ευρωπαϊκή λέξη, συγγνώμη, αλλά είναι ελληνικές οι ρίζες. Η οικονομία πρώτα-πρώτα. Τι σημαίνει η οικονομία, λοιπόν. Ο νόμος του οίκου. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιακό. Αν ξέραμε αυτό το πράγμα σήμερα, να, τι μπορούμε να δώσουμε στην Ευρώπη καμιά φορά. Αν ξέραμε αυτό το πράγμα, θα ξεφεύγαμε κάπως από αυτό τον εξευτελιστικό καπιταλισμό, το χρηματοπιστωτικό, ο οποίος καταστρέφει ανθρώπινες ζωές, ας πούμε. Νόμος του οίκου. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή την εικόνα της Ελλάδας. Ο Νίτσε είπε ότι υπήρχε το διονυσιακό στοιχείο. Οι Ευρωπαίοι βλέπανε μόνο το κλασικό, το ορθολογικό στοιχείο. Δεν βλέπανε το μύθο. Ο Καμίου είπε ότι η Ελλάδα είναι μύθος και λόγος μαζί. Αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η εικόνα λίγο-λίγο εμείς μπορούμε να την κατακτήσουμε σήμερα. Γιατί μετά από 200 χρόνια μπορούμε να ξέρουμε καλύτερα ποιοι είμαστε. Με δικά μας εργαλεία, με δικά μας ερευνητικά εργαλεία, με δικά μας κριτήρια, με δική μας έρευνα, η οποία υπάρχει. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, δηλαδή το κράτος το ελληνικό κάπου βοήθησε τελικά. Δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε. Και η Ευρώπη κάπου βοήθησε. Φτάνει να μην μιμούμαστε την Ευρώπη, να την πυθικίζουμε, αλλά να αφομοιώσουμε ό,τι μας δίνει, όχι να αλλάξουμε τους Έλληνες, όν και καλά. 200 χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να αλλάξουμε τους Έλληνες από τη Βαβαροκρατία. Ο Άρμαν Μπέρκο, ο νομικός της Βαβαροκρατίας, της Αντιβασιλείας, έλεγε πρέπει να γίνουν οι Έλληνες οι Γερμανοί και τότε θα ξαναβρούν την αυτό. Αυτό ήταν σχιζοφρενικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε Έλληνες, δεν θα μας διδάξουν οι άλλοι. Πρέπει να μάθουμε εμείς τον εαυτό μας και να αλλάξουμε ως Έλληνες. Αυτό είναι. Να η προσδοκία πάλι πώς επανέρχεται. Λοιπόν, η αποτίμηση τελικά είναι θετική. Μπορεί να είναι θετική παρόλη την τραγωδία. Γιατί λέω ότι το θαύμα αναβρίζει πάλι από την τραγωδία, όπως η τραγωδία ανέβρισε από το θαύμα, ανάβρισε από το θαύμα όταν ξέσπασε η Επανάσταση που ξεσκίστηκαν οι άνθρωποι. Σφάχτηκαν. Όλο αυτό το βιβλίο είναι μια σειρά από υποθέσεις εργασίας τις οποίες κάνω για να συζητηθούν ευρύτερα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πια την προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων της Επανάστασης και του νεοελληνικού βίου, του ελεύθερου βίου των δύο αιώνων, από τη σκοπιά όχι μόνο της πολιτικής, της οικονομίας, αλλά από τη σκοπιά του πολιτισμού, της κουλτούρας, από τη σκοπιά της γλώσσας, από τη σκοπιά αυτού του βαθύτερου στοιχείου που μας συνέχει και το οποίο δεν ορίζεται, αλλά υπάρχει. Επομένως, ελπίζω ότι πρέπει να αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί, να προχωρήσει, να βρει τον αντίλογό της,
να βρει τον διάλογο με τον άλλον, να μπορέσει να δώσει κάτι, να δώσει καρπούς και να εμπνεύσει κάποιους νεότερες γενιές, κάποιους νεότερους ανθρώπους να προχωρήσουν σε αυτό το δρόμο.